Πάμε τώρα να σχολιάσουμε τον Μιχάλη την έναρξη του πρωταθλήματος. Καθοδόν για το Βόλο. Έχω την εντύπωση, Μιχάλη. Μακάρι να πάνε όλα καλά, να δούμε ένα καλό πρωτάθλημα, έτσι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Το πέτυχε. Καλκίδα είμαι. Καλκίδα, καθοδόν, καθοδόν. Εντάξει. Μια χαρά. Σε καλό δρόμο είμαστε, δηλαδή. Σε καλό δρόμο, ναι. Σε καλό δρόμο. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, αρχίζει χρονιά. Καλή χρονιά να πούμε, βεβαίως. Καλό πρωτάθλημα να έχουμε. Με τι προσδοκίες το υποδέχεσαι? Η αλήθεια είναι ότι περιμένω τουλάχιστον να είναι πιο ανταγωνιστικό σε σχέση με την κατάξυση του αθλήματος. Δεν λέω καλύτερο. Ναι. Κατά ανάγκη λέω πιο ανταγωνιστικό. Και γιατί ο Ολυμπιακός δεν μοιάζει σε κατάσταση ακόμη, αν και ο Ολυμπιακός είναι τεράστιο ερωτηματικό. Δεν ξέρουμε ποιος Ολυμπιακός θα εμφανιστεί στο πρωτάθλημα. Αν είσαι σε κάποιον ρεπόρτερ Ολυμπιακού, ακόμα και στο πιο έμπειρο, να σου πει πώς θα παίζει ο Ολυμπιακός στις 15 Σεπτεμβρίου, ποια θα είναι η βασική του δεκάδα, δεν ξέρει να σου απαντήσει ούτε για περισσότερους από 3-4 αποκλείεται να ξέρει. Μέχρι 3-4 θα φτάνει μέχρι τη δεκάδα. Οπότε δεν είναι και εύκολο να κάνουμε εκτίμηση για τον Ολυμπιακό, αλλά μπορούμε να κάνουμε την εκτίμηση ότι σίγουρα δεν θα είναι έτοιμος, ότι σίγουρα θα φτιάχνεται μέσα από τα επίσημα μάτς, ότι χθες, ας πούμε, έκαναν ντεμπούτο δύο ποδοσφαιριστές που προορίζονται για βασική, ότι περιμένει να πάρει ακόμα από το λιγότερο 2 το περισσότερο 5. Ναι. Τουλάχιστον οι δύο από αυτούς, ίσως και 3, να προορίζονται για βασική. Υπάρχουν ακόμα κάτι τραυματίες που επουσίας τους έχουμε δει ελάχιστα, όπως ο Σάλικο, που η λογική λέει ότι προορίζονται για βασική. Υπάρχει πιθανότητα να πουλήσει ποδοσφαιριστές, κεντρικό αμυντικό, αριστερό back, κεντρικό half, και σε κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις να προχωρήσει σε αντικατάσταση. Μέχρι και άλλο το δαφύλακα πρέπει να πάρει ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω αν θα το πάρει πιο και καλά για βασικό ή για ανταγωνισμό στον Βατσλέτ, αλλά θέλω να πω, παρά το γεγονός ότι είμαστε στην ημέρα έναρξης του πρωταθλήματος, για τον περσινό πρωταθλητή μπορούμε να πούμε λίγα πράγματα ακόμα. Ξαναλέω, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα φτιάχνεται μέσα από τα ματς. Έχει καινούριο προπονητή, θα έχει πολλούς καινούριους παίκτες. Ποτέ αυτό δεν είναι το καλύτερο δυνατό σενάριο, η ομάδα να προσπαθεί να χτιστεί μέσα από τα παιχνίδια και μάλιστα συνεχόμενα παιχνίδια, γιατί ο Ολυμπιακός, δεδομένα ανεξάρτητα του αν θα είναι η Europa ή η Conference League, θα είναι μοναδική ομάδα που θα παίζει Πέμπτη Κυριακή. Σωστά. Ακόμα μεγαλύτερη δυσκολία, διότι δεν θα υπάρχει χρόνος για να δουλεύει στο να χτίζει. Θα δουλεύει προσπαθώντας να χτίσει και κυρίως να προετοιμάσει δύο μάτς την εβδομάδα, τα οποία θα είναι μονίμως και δύο μάτς την εβδομάδα, γιατί φέτος με την μεγάλη διακοπή λόγω του Μουντιάλ, ο Ολυμπιακός θα παίζει τουλάχιστον μέσα Νοεμβρίου, που σταματάει το πρωτάθλημα και οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις, συνεχόμενα μάτς Πέμπτη Κυριακή. Σωστά. Το δεύτερο μεγάλο ερωτηματικό του πρωταθλήματος είναι ο ΠΑΟΚ. Είναι ο ΠΑΟΚ. Το έχουμε ξανασυζητήσει. Ήταν απαραίτητο αυτό που έκανε ο Σάββικ χθες. Απολύτως απαραίτητο. Η τοποθέτηση. Αρκεί να μην... Ναι, ναι. Αρκεί να μην μεταφραστεί με τον λάθος τρόπο. Λέω για παράδειγμα η φράση «το ρόστερ δεν έχει κλείσει ακόμα». Αν τη διαβάσει κανείς όλη τη φράση και δεν απομονώσει μόνο αυτό το κομμάτι, ο Ιβάν Σαββίδης δεν επικοινωνεί ότι έρχονται μεταγραφές στον ΠΑΟΚ. Το αντίθετο θα έλεγα. Αν κάτι επικοινωνεί είναι ότι πρέπει να διάσει κι άλλο το ρόστερ και ότι έχουμε φτιάξει και ένα ρόστερ για να παίξουμε 55-60 μάτς και δεν θα παίξουμε τόσα. Προφανώς θα γίνει μια κίνηση αυτή του δεκαριού. Το ξέραμε έτσι κι αλλιώς, το ψάχνω πάρα πολύ καιρό. Ναι. Εδώ βεβαίως υπάρχει ένα επιπλέον πρόβλημα στο σχεδιασμό που λίγο σε κάνει να μπορείς. Ο ΠΑΟΚ, θυμίζω, πήρε στην αρχή του καλοκαιριού τον Κουαλιάτα ως το νέο του δεκάρι. Ή τουλάχιστον έτσι επικοινωνήθηκε. Ή τουλάχιστον έτσι έπαιζε και την προηγούμενη ομάδα. Εκτός ότι έτσι επικοινωνήθηκε. Για κάποιο λόγο δεν τον είδαμε ποτέ στο δέκα. Ένα μυθιστό ότι... Κάτι συμβαίνει. Ναι. Αλλά λέω ότι εδώ δεν υπήρξε μια καλή συνεννόηση ανάμεσα σε Λουτσέσκου και Πότο προφανώς σε σχέση με το δεκάρι. Με αποτέλεσμα τώρα ο ΠΑΟΚ να
είναι μονίμως η αναζήτηση δεκαριού. Ένας ΠΑΟΚ που είναι μονίμως η αναζήτηση δεκαριού για την περσινή σεζόν. Θυμίζω τα πειράματα, άλλοτε επιτυχημένα, Ντόγκλας Αουγκούστο να παίζει στη θέση 10. Ναι. Τα πειράματα, άλλοτε αποτυχημένα, με διάφορες δοκιμές στο 10. Είναι ένα πρόβλημα που δεν το έλυσε ούτε την περσινή σεζόν. Σωστά. Που τον απασχολούσε πολύ την περσινή σεζόν και φαίνεται ότι με τις 10 μεταγραφές που έκανε μέχρι τώρα δεν κατάφερε να το λύσει. Όχι. Και εξακολουθεί να είναι μεγάλη ανάγκη απόκτησης δεκαριού. Σωστά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στον ΠΑΟΚ είναι η ισοστρέφεια. Είναι κάτι παραπάνω από το νερό αυτό. Ναι. Η έλλειψη προσδοκίας. Για κάποιο λόγο, προς ένα βαθμό όλο αυτό είναι πολύ υπερβολικό. Θεωρείται μια χαμένη χρονιά πριν κάνει ξεκινήσει. Έτσι. Μιλήσαμε πολύ για τον αποκλεισμό και είναι ένα πολύ μεγάλο πλήγμα για τον ΠΑΟΚ. Εγώ δεν αφαιρώ από τα επιχειρήματα τις περισσότερες φορές το prestige και τα λοιπά. Ναι, ναι. Μένω περισσότερο στην ουσία. Είναι μεγάλο πλήγμα και για τα ταμεία του. Ο Σαββίδης και σε αυτό το μήνυμα μίλησε για την αυτάρκεια. Και όταν χάνεις 8-9 εκατομμύρια ευρώ από μια σεζόν, η αυτάρκεια δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί. Αποτέλεσμα να αναγκαστεί πάλι ο Σαββίδης, είναι βέβαιο, να χρηματοδοτήσει τη σεζόν. Θα μπει πάλι μέσα ο ΠΑΟΚ φέτος. Δεσμεύτηκε γι' αυτό και προφανώς θα το έκανε, αλλά προφανώς όταν συνεχίζει κάθε χρονιά να είναι μια χρονιά που πρέπει να βάζει χρήματα, είτε είναι μια απολύτως επιτυχημένη χρονιά είτε όχι, εξακολουθεί να είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και απομακρύνεται ο στόχος της αυτάρκειας. Αλλά τέλος πάντων, το να ξεκινάει τόσο στραβά, λες και απέναντι του έχει να αντιμετωπίσει τίποτα μεγαθύρια που είναι αδύνατον να τα ανταγωνιστεί, είναι λίγο υπερβολικό. Δεν υπάρχει κανένα άλλο φάρμακο από τις νίκες. Ναι, φυσικά. Ούτε μεταγραφές είναι φάρμακο. Ναι, σωστά. Ακόμα και αν γίνουν 2 και 3 μεταγραφές, αν δεν έρχονται νίκες, το πρόβλημα στον ΠΑΟΚ θα γίνεται πολύ χειρότερο. Ειδικά σε παιχνίδια τύπου πρεμιέρα στην Τούμπα με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Αυτό τώρα θα σε ρωτούσα. Αύριο βλέπεις να έρχεται. Εύκολα, δύσκολα, όλοι λένε ότι μπορεί, αλλά θα αποδειχθεί. Στα φιλικά ο Παναθηναϊκός δεν έρχεται να είναι σε καθόλου καλή κατάσταση. Ναι. Είναι η αλήθεια. Και μάλιστα εμφανίζεται να είναι πολύ προβληματισμένος ο Γιάννης Αναστασίου και γι' αυτό τις τελευταίες μέρες ο Παναθηναϊκός κάνει και μεταγραφές που δεν ήταν στον σχεδιασμό. Δηλαδή ο Γεργιανός εξτρέμ που πήρε ο Σεγγέλια δεν ήταν στο πρόγραμμα να πάρει ο Παναθηναϊκός εξτρέμ. Θεωρούσε ότι ήταν καλυμμένος με Ντόρση, με Φρέντ, με Ντακό, με Δίας, με τέλος πάντων όλους αυτούς τους προσθέτες που είχε από πέρυσι. Δεν είχε στο πρόγραμμα να πάρει εξτρέμ. Τελικά πήρε. Γιατί στα τελικά διαπιστώνονται προβλήματα που δεν τα υπολογίζει έτσι. Γενικά δεν δείχνει να είναι σε καλή κατάσταση το Παναθηναϊκό. Ναι. Αλλά από την άλλη είναι μια ομάδα του Αναστασίου που έχει πολλή ενέργεια, που έχει πολύ καλά τρεξίματα, που σε κάθε φιλικά χρησιμοποιεί και αρκετούς νέους ποδοσφαιριστές. Φαίνεται ότι σε αυτή την πρώτη φάση, το πρώτο κομμάτι της ζώνης, ο Ξενιτίδης που αποκτήθηκε για συμπληρωματικούς μπορεί να είναι ακόμη και βασικός, ακριβώς λόγω αυτών των χαρακτηριστικών. Θα περσάρει ψηλά τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι καλή η ψυχολογία του ΠΑΟΚ, οπότε δεν ξέρεις πώς μπορεί να στραβώσει ένα παιχνίδι. Καλά. Ναι. Η ψυχολογία φαίνεται να είναι στα ύψη σε ΑΕΚ και Παναθηναϊκό. Ναι. Θα δούμε αν αυτό συμβαίνει δικαιολογημένα ή όχι. Το έχουμε ξανασυζητήσει. Σου έχω πει την άποψή μου για το Παναθηναϊκό. Θα μου κάνει εντύπωση μεγάλη να μην είναι πολύ καλύτερο από πέρυσι. Δεν ξέρω αν πρέπει να πάρει το πρωτάθλημα ή αν μπορεί να το διεκδικήσει μέχρι τέλους. Αλλά νομίζω ότι έχει αναβαθμίσει το ρόστερ. Και κυρίως είμαι σίγουρος ότι ξεκινάει από τελείως διαφορετική εταιρεία από αυτήν που ξεκίνησε πέρυσι. Πέρυσι στο πρώτο μισό προσπαθούσε να φτιάξει ομάδα από το μηδέν ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Προσπαθούσε να συνοηθεί με τους παίκτες του, να καταλάβουν τι θέλει αυτός από αυτούς, να καταλάβουν αυτή τι θέλει αυτός. Ήταν στην Ιππιακή φάση ο Παναθηναϊκός. Φέτος η εφημερία είναι τελείως διαφορετική.
είναι μια έτοιμη ομάδα που σιγά σιγά θα βολιάζεται και με περισσότερη ποιότητα όταν θα αρχίζουν να παίζουν περισσότερο ο Βέρμπι, ο Μπερνάρ που κατά πάσα πιθανότητα έρχεται και ούτω καθεξής. Τώρα το πόσο καλύτερος θα είναι ο Παναθηναϊκός και μέχρι πού θα την πάει τη βαλίτσα θα πρέπει να περιμένουμε να το δούμε, αλλά νομίζω ότι στην θεωρία τώρα που μιλάμε του Παναθηναϊκού είναι ένας από τους διεκδικητές του Παναθηναϊκού. Ναι, είναι, το ίδιο πάνω κάτω θα μπορούσε να πει κανείς ότι ισχύει για την ΑΕΚ για δύο λόγους. Ο ένας είναι το νέο γήπεδο. Η ΑΕΚ θα παίζει ένα γεμάτο γήπεδο κάθε μάτς και άρα με πάρα πολύ καλή ψυχολογία. Το δεύτερο είναι ότι και εκεί στο ρόστερ έχουμε με βάση τα βιογραφικά των ποδοσφαιριστών που έχουν έρθει ποιοτική αναβάθμιση. Αλλά για την ΑΕΚ δεν έχουμε, τα φιλικά δεν είναι πάντα το καλύτερο δείγμα γραφής. Οπότε θα περιμένω να δω 2-3 επίσημα για να μπορούμε να συζητήσουμε με μεγαλύτερη ασφάλεια. Αλλά και για την ΑΕΚ μπορούμε να περιμένουμε ότι θα είναι σε γενικές γραμμές καλύτερη από πέρυσι. Ναι. Άκουσα διάβασα μάλλον σε προσοχή για τη δηλώση του Καρυπίδη. Αυτό τώρα θα σε ρωτούσα, ναι. Είναι για μια ομάδα που θα διεκδικήσει και τους δύο τίτλους. Είναι καλό ο Άρης να βάζει πίεση στην ομάδα. Τον πήχε ψηλά. Είναι μια ομάδα που, σωστά, που τέσσερις συνεχόμενες χρονιές ήταν στα play-off και βρήκε ευρωπαϊκό εισιτήριο. Άρα είναι λογικό να αισθάνεται ότι μπαίνει στην επόμενη φάση. Ο ίδιος ο Καρυπίδης λέει ότι μιλάμε για το καλύτερο ρόστερ της σύγχρονης ιστορίας του Άρη. Ναι. Επειδή είναι πολλοί καινούργιοι ποδοσφαιριστές, εγώ λέω θα χρειαστώ λίγο ακόμη χρόνο για να μπορώ να το επιβεβαιώσω αυτό. Είχαμε ξανασυζητήσει και σε σχέση με τα ευρωπαϊκά μάτς ότι για μένα ήταν λίγο οξύμορο ότι ο επιτυχημένος πέρυσι Άρης άλλαξε το του. Ανεξάρτητα από το αν μπορείς να δεις την κάθε περίπτωση προσφεριστή που πήρε και να πεις ναι, καλύτερος είναι αυτός από τον προηγούμενο ή καλύτερος είναι αυτός από τον Σούτγκρεν, ξέρω εγώ, του Μπάτζο, ναι, σωστά. Ή καλύτερος μπορεί να αποδειχθεί ο Νταμπό από τον Σάσα. Από την άλλη, είναι μια δομική αλλαγή πάλι στον Άρη, χτίζεται ξανά από το μηδέν, θέλει χρόνο και αυτό το θέλει χρόνο μπορεί να του κοστίσει ειδικά στην αρχή της σεζόν σε αποτελέσματα ανεξάρτητα από το αν είναι πολύ καλή πλειοψηφία των προσφερειστών που πήρε. Ναι. Μιχάλη, έχεις εικόνα για τον Εγκουλού που πάει να πάρει τώρα ο Άρης για ένα παιδί τώρα, μας είπε ο Νίκος πριν την είδηση, από τη Watford, αλλά με τραυματισμό. Ρίξη Μυριαίου, κάτι τέτοιο. Σοβαρό, ένα παιδί όμως με εμπειρία. Μιλάμε για τον Καμερουνέζο και ναι. Δεν την έχω διαβάσει. Ναι. Είναι Καμερουνέζο, κεντρικός αμυντικός. Αυτός, ναι, αυτός. Ο οποίος έπαιζε πριν από τη Watford του Μαρσέη. Σωστά. Ναι. Δεν το ξέρω καλά τον τραυματισμό και πόσο σοβαρός είναι. Αλλά όταν έπαιζε στη Μαρσέη ήταν πάρα πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής. Τρομερά ποιοτικός ποδοσφαιριστής. Ναι. Η χρηματιστηριακή του αξία τότε, ξέρω εγώ, μπορεί να ήταν 10-15 εκατομμύρια ευρώ, τέτοιο πράγμα. Η αλήθεια είναι ότι στη Watford δεν έπαιξε, χάθηκε. Έχω ξαναπεί ότι η Watford είναι μια παράξενη ιστορία με τα Πιγενέλα και με την οικογένεια Πότσο εκεί που αν λέμε ότι στην Ελλάδα αλλάζουμε πολύ τις ομάδες και κάνουμε μεταγραφές, εκεί να δεις τι γίνεται. Σωστά. Κάθε καλοκαίρι πρέπει να παίρνουν 20, να επιστρέφουν 10, να δαντίζουν άλλους 10. Οπότε είναι πολύ εύκολο να χαθούν καριέρες και να μπερδευτούν ποδοσφαιριστές εκεί. Ναι. Τώρα μου λες ότι είχε ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό. Okay, αυτό προφανώς είναι ένα πρόβλημα, γιατί αυτό το παιδί πρέπει να είναι και 30 τώρα, παραπάνω. Ναι, τόσο είναι. Ναι. Είναι 32χρονος. Ναι. Είναι κεντρικός αμυντικός, με πολύ μεγάλες παραστάσεις. Μονακό, Μαρσέι, Μονακό, Μαρσέι, Λιόν, Τωρίνο και μετά Watford, 72 φορές διεθνής. Με την Εθνική Καμερούν έχει παίξει σε δύο παγκόσμια κύπελα και έχει πάρει το κύπελο Εθνών Αφρικής. Ναι, σου ξαναλέω για πάρα πολύ ποιος κομμωστευτή. Στο μυαλό μου εκεί σε μια διετία στην Μαρσέι τον έχω να είναι ο ηγέτης της Μαρσέι. Για τέτοιο επίπεδο. Αλλά μετά τώρα τα... Το Τωρίνο, το Watford, το έχω χάσει λίγο εκεί με τον τραυματισμό που μου λες. Δεν ξέρω να σου πω σε ποια ήταν η κατάσταση την τελευταία διετία, αλλά η ποιότητά του είναι
Θα τον δούμε. Πολύ μεγάλο. Μακάρι το παιδί να είναι καλά, να προσφέρει. Θα τον δούμε φυσικά και αυτόν μέσα στο γήπεδο. Όπως όλοι θα κρυθεί και αυτός μέσα στο παρκέ. Είναι πάντως ένας ποιοτικός παίκτης, η αλήθεια είναι. Και βάσει βιογραφικού. Τώρα από εκεί και πέρα, μέσα στο γήπεδο θα κρυθούν όλα. Οπότε, Μιχάλη, περιμένουμε με ανυπομονησία τη έντρα στα παιχνίδια. Να σου ευχηθούμε καλό δρόμο. Καλή μετάδοση σήμερα. Βόλος Αστέρας Τρίπολης. Βόλος Αστέρας Τρίπολης, πολλά γκολ. Βλέπεις. Ή 0-1. Όχι, δεν βλέπω πολλά γκολ. Ούτε εγώ. Όχι, όχι. Γιατί νομίζω θα είναι λίγο διαφορετική η φιλοσοφία του Βόλου φέτος, τουλάχιστον τώρα στις αρχές, από αυτήν που τον είχαμε συνηθίσει. Δεν θα είναι τόσο ανοιχτός. Δεν θα είναι τόσο αλέγρος όσο ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Σωστό. Τουλάχιστον τώρα στην αρχή του πρωταθλήματος. Μάλιστα. Ωραία, Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα και το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια χαρά. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Μιχάλη Τσόχο. Ακούσαμε και το σχόλιο του.